Y por lo tanto yo creo... Με τη βραχνή φωνή και τα χαρακτηριστικά μαλλιά, ο δόκτωρ Φερνάντο Σιμών από τη Σαραγώσα είναι το πρόσωπο που ταυτίστηκε με τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό στην Ισπανία. Έχει αναδειχθεί σε μορφή της pop κουλτούρας χάρη στις γεμάτες από φυσικότητα, υπομονή και ενσυναίσθηση ανακοινώσεις του, και επειδή ο λόγος του είναι κάθε άλλο παρά πολιτικός. Το ξέρω ότι υπάρχουν μπλουζάκια, τσάντες για την παραλία και κάποια άλλα αντικείμενα. Με ικανοποιεί που άνθρωποι εκμεταλλεύονται τη φυσιογνωμία μου για να στήσουν μια επιχείρηση και να βγάλουν κέρδος. Είμαι εντάξει με αυτό. Αυτό που θα ήθελα ακόμα περισσότερο, αν γίνεται, αφού το πρόσωπό μου είναι εκεί, είναι να δωρήσουν ένα μικρό ποσοστό των κερδών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η δημοτικότητά του είναι μεγάλη και στα social media. Εκεί υπάρχουν και βίντεο με χιουμοριστικά στιγμιότυπα, όπως τότε που πνίγηκε στη διάρκεια των ανακοινώσεων και εξήγησε ότι μόλις είχε φάει ένα αμύγδαλο. Και βέβαια μια σειρά από χιουμοριστικά μιμ που διαδίδονται ταχύτατα από χρήστη σε χρήστη, αποδεικνύοντας αλλά και ενισχύοντας τη δημοφιλία του. Με μια εξαιρετική πορεία που περιλαμβάνει πολλά χρόνια απασχόληση στην Αφρική και ηγετικό ρόλο στην υγειονομική κρίση με τον ιό έμπολα του 2014, ο δόκτωρ Φερνάντο Σιμών έχει περάσει δύσκολες στιγμές. Ένα παράδειγμα είναι όταν κατηγορήθηκε από τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης και πολιτικά κόμματα πως απέκρυψε πληροφορίες σχετικά με την πανδημία για να επιτρέψει τη διεξαγωγή της φεμινιστικής διαδήλωσης στις 8 Μαρτίου. Ένα άλλο όταν μολύνθηκε με τον κορονοϊό. Η φήμη του έχει διασχίσει τα σύνορα της Ισπανίας. Πρόσφατα οι New York Times τον χαρακτήρισαν αγαπητό ήρωα της επιστήμης.